Κυριακή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εσείς είστε στον Sky και είμαστε όλοι μαζί φιλοξενούμενοι εδώ στο σπίτι της κυρίας Νόνικας Γαλινέα. Μιλάμε για όλα, μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν σε όλους μας και που δύσκολα τα αποκαλύπτει ο ένας τον άλλον. Και πριν από λίγο έλεγε κάτι για μοναξιά. Και για φιλία. Και για φιλία. Ναι, για τη μοναξιά καταρχήν. Έλεγα ότι προσπαθώ να το αντιμετωπίζω θετικά, όπως γενικά στη ζωή μου αντιμετωπίζω τα πράγματα θετικά. Τα βλέπω από την θετική πλευρά. Είστε γενικά αισιόδοξος άνθρωπος. Ναι. Και παρηγοριέμαι και λέω, ας πούμε, ωραία, είσαι μόνη, ας πούμε, δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν κάνεις δίαιτα και βλέπεις τους άλλους να τρώνε, δεν νιώθεις μια βαθιά ικανοποίηση μέσα σου ότι άλλοι χοντραίνουν και εσύ παραμένεις λεπτός. Έτσι λοιπόν και με τη μοναξιά νιώθω ότι οι άλλοι μπορεί να περνάνε ωραία, να γελάνε, να χαζολογάνε και όλα αυτά, αλλά δεν προχωράνε. Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή πιστεύετε ότι στη ζωή μου προχωράει πάντα ένας μόνος του? Όταν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που σε πιστεύει, που σε αγαπάει, που σε οθεί να κάνεις κάτι. Πώς στηρίζεις όλες τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει πρόοδος εκεί. Ναι, εδώ θα με βρείτε. Δεν μου λαχε αυτό το λαχείο. Βεβαίως βοηθήθηκα πάρα πολύ από τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Αλλά επειδή είναι ένα μοναχικό επάγγελμα, τελικά κανείς εκείνη την ώρα που πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος εσύ με το κοινό, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Είσαι μόνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Γιατί δεν το παίρνουμε απόφαση? Μπορεί όμως να σου σταθεί όλες τις ώρες πριν και μετά. Τις ώρες που έχεις ανάγκη για ψυχική ηρεμία, πριν βγεις στη σκηνή. Ίσως εγώ είμαι λαττωματική και έχω ανάγκη από τη μοναξιά μου για να αισθάνομαι ότι αν θέλω να γράψω κάτι, γιατί μ' αρέσει να γράφω, αν θέλω να διαβάσω κάτι, όλα αυτά τα πράγματα σε προχωράνε. Αυτά τα κάνεις μόνος. Αυτά αναγκαστικά πρέπει να τα κάνεις μόνος. Να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Πιο πρακτικά πράγματα. Τη γυμναστική σου, τη διατροφή σου, τα μαλλιά σου, τα καθημερινά πράγματα, οτιδήποτε. Τα έχετε βρει, τα έχετε φιλοσοφήσει και είναι συνειδητοποιημένοι. Ναι, δεν είναι συνειδητοποιημένοι. Όσον αφορά στη φιλία, κάποιες στιγμές που θέλετε ανθρώπους δίπλα σας, τους έχετε? Α, ναι, ναι. Κυρίως άντρες όμως. Οι γυναίκες? Είχα αρκετές, αλλά δεν μου προέκυψε τίποτα. Δεν ήταν φιλία, ήταν απλή σχέση? Ναι, ναι, ήταν. Τόσο αντέξανε. Τόσο αντέξανε όσο αντέξανε. Τόσο αντέξανε δίπλα σας. Από εκεί και πέρα, δηλαδή πιστεύετε ότι ένας άνδρας. Γιατί ξέρετε, κυρία Γαλινέα, λένε ότι ποτέ ένας άνδρας και μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι φίλοι. Φίλοι. Μόνο. Υπάρχει ένας υπολαθάνων ερωτισμός, τουλάχιστον έτσι. Υπάρχει αυτή η έλξη. Και τι ωραίο πράγμα, ε. Να υπάρχει έλξη. Ενώ μεταξύ δύο γυναικών δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς, μπορεί και αυτό, αλλά δεν μου έχει συμβεί. Ενώ η έλξη που θα βοηθήσει δύο γυναίκες να έχουν μια στέρεη, αξιοπρεπή φιλία. Υπάρχει αυτή η έλξη? Δεν υπάρχει αξιοπρεπή φιλία. Φιλία είναι κατάθεση αίματος. Αλλιώς μιλάμε τώρα για κοινωνικές σχέσεις και για ανθρώπους που σε συμπαθούν και σε εκτιμούν και εσύ το ίδιο, για όνομα του Θεού. Αλλά από πίσω κοινωνικά άτομα είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν σίγουρα γύρω μου και πάρα πολλά χρόνια συνδεόμαστε μαζί φιλικά. Αλλά μιλάω για κάτι πολύ πιο βαθύ και έντονο. Δηλαδή μιλάω για να μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο στις 4 ή στις 5 ή στις 6 το πρωί στο τηλέφωνο, αν δεν έχεις ύπνο, και να του πεις, έλα, σε ξυπνάω, έλα, μίλα μου. Πες μου γι' αυτό, πες μου για εκείνο. Έχετε αισθανθεί αυτή την ανάγκη αρκετές φορές? Πολύ. Και έχετε σηκώσει το ακουστικό και το έχετε κάνει? Ναι. Με άνδρες κυρίως. Ναι. Με άνδρες, όχι κυρίως, μόνο. Μόνο. Η σχέση σας με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ? Είναι συγκινητικός. Όσο και αν τον ήξερα, όσο και αν τον εκτιμούσα πάρα πολύ και σαν ηθοποιό, αλλά
τον ήξερα και σαν άνθρωπο ότι τρυφεράδα έχει και τη χιούμορ, φοβερό χιούμορ, τη γέλιο κάνει το Δημήτρη, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Μα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος άνθρωπος με τον οποίο να γελάω τόσο πολύ. Δεν ξέρω πώς κρατιέμαι πάνω στη σκηνή να μην γελάσω. Δηλαδή έχουμε πει ότι δεν θα κοιταζόμαστε στη σκηνή. Με το που τον βλέπω, πεθαίνω, λιώνω πάρα πολύ. Αλλά τώρα που τον γνωρίζω για την πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε μαζί, είναι συγκινητικός. Ένα μωρό είναι. Ναι. Έχει πολλά χρόνια πίσω αυτή η σχέση, έτσι δεν είναι, η γνωριμία. Α, τον ξέρω μια ζωή, μια ζωή. Να δούμε τι είπε και εκείνος για εσάς. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Την Άνικα την ξέρω πάρα πολύ καιρό. Είμαστε πολύ φίλοι. Γνωριζόμαστε πριν ακόμα βγει στο θέατρο την Άνικα. Από κυρίως από πρεμιέρες, από κοσμικές παρέες. Μετά βγήκε στο θέατρο και ειλικρινά είχε κάνει εντύπωση το πείσμα της και η επιμονή της να κάνει κάτι που ήθελε, κάτι που το επεδίωκε για να ξεφύγει από την κοσμική Αθήνα, από την κοσμικότητα. Ήτανε μια κοσμική κυρία. Νόνικα πια είναι μια φτασμένη ηθοποιός, μια ηθοποιός με απεριόριστες δυνατότητες και για την κωμωδία και για το δράμα. Ένας σεμνότατος άνθρωπος, ένας σεμνότατος συνεργάτης, μια πολύ σπουδαία φίλη που στο δύσκολο καλοκαίρι που πέρασα και που έτυχε να είχαμε και τις πρόβες αυτού του έργου, το χώρο του θανάτου, που πραγματικά είναι μια μαγική παράσταση που είχε στήσει ο Μίνης Βορονάκης, μου στάθηκε σαν φίλη, σαν αδερφή, μου στάθηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μεγάλο δράμα που περνάει όλο το καλοκαίρι. Συγκινητικός πραγματικά ο κύριος Μιχαήλ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τον έχω αγαπήσει πολύ. Θα ήθελα, πριν μιλήσουμε για άλλα πράγματα, αισθάνομαι την ανάγκη δηλαδή, να αναφερθώ στον Τάκη το Χρυσικάκο που υποδίεται τον Κουρτ, δηλαδή το ρόλο του Στρίνβεργκ, σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έχουμε μαζί και νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ερμηνεία. Και στον φίλο μου, τον Διονύση τον Φωτόπουλο, που έφτιαξε ένα μοναδικό σκηνικό. Βεβαίως, αναφέρθηκα ήδη στον Μίνο τον Βαλανάκη, που χωρίς αυτόν τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Τον πιστεύω, δεν υπάρχουν λόγια για τον Μίνο. Είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή ο πιο δικός μου άνθρωπος και δεν το ξέρει. Ο πιο δικός, δεν το λέτε δηλαδή, κυρία Γαλινέα. Στους ανθρώπους που τους αισθάνεστε πολύ κοντά σας, δεν τους το λέτε. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να τους βάζω σε δύσκολη θέση. Το δείχνετε τουλάχιστον. Ναι. Δείχνετε την εμπιστοσύνη σας, την αγάπη σας. Τώρα συγκινούμε. Ναι. Ας πούμε κάτι άλλο. Είστε φοβερά ευαίσθητοι. Θα με αφήσετε να το βγάλω εγώ το συμπέρασμα. Και σκλήρη. Γίνεται. Ναι. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο, έτσι. Το πιστεύω πολύ. Πώς είναι η άμυνά σας? Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως είμαι και τα δύο. Mm-hmm.
Διότι βλέπουμε ένα πρόσωπο, μία κυρία, απόμακρη, μία κυρία που δύσκολα σου δίνει το περιθώριο να την πλησιάσεις. Κακό αυτό. Και πραγματικά είστε φοβερά ευαίσθητοι, είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Λέτε κακό είναι, γιατί το κάνετε τότε, γιατί δεν πλησιάζετε τους ανθρώπους. Δεν φταίω εγώ. Έτσι είμαι. Δεν το κάνω επίτηδε. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η εικόνα που εκπέμπω. Mm-hmm. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Είμαι αληθινή. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι κάτι που δεν είμαι. Αυτή είναι. Νομίζω πάντως ότι μια κυρία έχει το δικαίωμα να έχει τα δικά της όρια, τις δικές της διαχωριστικές γραμμές και να συγκινείται όποτε νομίζει ότι πρέπει να μπορεί να το κάνει. Και είναι ωραίο να συγκινείται. Ο άνθρωπος γενικότερα, θα έλεγα εγώ. Ναι. Και να το δείχνει δεν όταν συγκινείται. Μπορείς να... Πάλι θα πω τη λέξη να προχωρήσεις σαν καλλιτέχνης εάν δεν συγκινείς. Μόνος είναι προϋπόθεση. Μόνο ως καλλιτέχνης. Μα το ίδιο κάνει. Καλλιτέχνης και άνθρωπος είναι ένα. Mm-hmm. Να είσαι καλλιτέχνης χωρίς να είσαι άνθρωπος δεν γίνεται. Να είσαι άνθρωπος χωρίς να είσαι καλλιτέχνης γίνεται. Αλλά δεν είναι η προκειμένη περίπτωση. Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το χώρο του θέαματος, να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Πέντε χρονών ήμουν, είχαν χωρίσει οι γονείς μου. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Πήγαινα στον καθρέφτη και έκλαιγα και έλεγα αυτό πρέπει να θυμηθώ μια μέρα να, όταν κλαίω να το παίζω έτσι. Πέντε χρονών. Πέντε χρονών. Ένα τέρας παιδιού. Μα να μπορείς να κάνεις τον πόνο σου. Πονέσατε πολύ από αυτόν τον χωρισμό των γονιών. Δεν υπήρχε η σχέση μεταξύ τους. Όχι. Μάλιστα. Και στη συνέχεια τι έγινε. Πότε μπήκατε ενεργά. Πήγα σχολή στο Λονδίνο, αφού τέλειωσα το σχολείο μου έξω. Έζησα έξω. Από 14 χρονών ήμουνα εκτός Ελλάδας. Και μου λείψε πολύ ο τόπος μου. Βέβαια, πήρα πολλά πράγματα απ' έξω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν αφήνω ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Και θεωρώ όταν μου δίνονται ευκαιρίες από ανθρώπους όπως οι γονείς μου, πατριός μου, σαν υπεύθυνο άτομο, αισθανόμουν ότι έχω υποχρέωση να τα βγάλω πέρα και να μην τους απογοητεύσω αυτούς τους ανθρώπους που κάνανε τόσα για μένα. Μόλις τέλειωσα το σχολείο, έκανα και κάτι σεκρετεριά, διάφορα τέτοια και μετά αμέσως πήγα στη δραματική σχολή στο Λονδίνο. Τελείωσα. Μου κάνανε μια πρόταση. Τώρα αυτά είναι σαν χλαμάρες που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μου κάναν μια πρόταση να μείνω εκεί. Δεν έμεινα. Ίσως δεν είχα καταλάβει τι αντιπροσώπευα για αυτούς τότε. Είμαι φοβερά ανασφαλής. Είστε ανασφαλής. Πάρα πολύ. Και το παραδέχεστε και το λέτε κιόλας. Πολλά χρόνια αργότερα θα προτιμούσατε να έχετε μείνει. Δηλαδή τώρα κακώς δεν μείνατε, το λέτε αυτό, γιατί μετανιώσει που δεν Δεν μπορώ μείνατε. Να το πω αυτό, γιατί ο τόπος μου μου έδωσε πάρα πολλά. Αν κατάφερα κι εγώ να δώσω κάτι στον τόπο μου, είμαι πολύ ευτυχής που έμεινα εδώ. Αλλά παντρεύτηκα πολύ γρήγορα. Έζησα στο Παρίσι όλα αυτά τα χρόνια του γάμου, απέκτησα εκεί τα παιδιά και ήταν άλλη μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία που μου επέτρεψε και αργότερα να ξαναρχίσω από την αρχή εδώ στο Θέατρο Τέχνης του Κάρου Λουκούν και να συνεχίσω πια κανονικά το δρόμο μου και αφού τέλειωσα το Θέατρο Τέχνης ακριβώς 30 χρόνια πριν, μέσα σε 4 χρόνια από την ημέρα που τέλειωσα, είχα την ευκαιρία να παίξω με την Βαξινού, το Μινωτή, το Χόρν, το Μιράτ, πολύ σημαντικούς ηθοποιούς και αμέσως μετά γνωρίστηκα με τον Αλεξανδράκη σε μια παράσταση τα μεγάλα χρόνια του, ήταν η ζωή του Σολομού και από τότε δεν... Άρχισε ένας άλλος χορός. Δηλαδή μέσα σε 4,5 για την ακρίβεια χρόνια από την ημέρα που τέλειωσα τη σχολή είχα δική μου δουλειά δίπλα στον Αλέκο. Μάλιστα. Και από τότε ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει ευχές για την Όνικα Γαλινέα, όπως μας είπε. Ναι. Τον ακούσαμε να το λέει. Ναι. Και όπως είπε η κυρία Γαλινέα, είναι αληθινός, είναι ο εαυτός του, όπως τον είδαμε και τον ακούσαμε. Εδώ να ακούσουμε έναν άλλον κύριο. Να ακούσουμε. Ναι, ο οποίος θα ακούσουμε τι λέει, επιμένει στο κυρία.
Επιμένεις το Κυριακή, είναι σημαντικότατο. Ένας κύριος να αποκαλεί μια κυρία και να επιμένεις αυτόν τον τίτλο. Εγώ νομίζω ο τίτλος κυρία, σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Όταν δεν είναι μόνο κυρία, μ' αρέσει. Όταν περιορίζεται στο κυρία. Εγώ θεωρώ ότι η λέξη κυρία δεν μπορεί να περιοριστεί. Όχι, άλλο θέλω να πω. Μιλάω σαν ηθοποιός αυτή τη στιγμή. Δεν με καλύπτει το να είμαι μόνο κυρία. Πρέπει να αισθάνομαι ότι εισπράττουν και αυτό που τους δίνω σαν καλλιτέχνη. Όχι, εγώ δεν μιλάω μόνο ως ηθοποιό, μιλάω ως παρουσία, μία κυρία. Αυτό πιστεύω ότι μεγαλύτερη τιμή δεν μπορεί να σου κάνει. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κιμούλη. Με μεγάλη χαρά. Κύριε Κιμούλη, πότε γνωρίσατε για πρώτη φορά την κυρία Νόνικα Γαλινέα? Πολλά χρόνια. Με την Νόνικα γνωριζόμαστε 10 χρόνια, 12. Πιστεύω ότι στο επίπεδο των προσωπικών μας σχέσεων είναι κάτι που αφορά εμένα και αυτήν και δεν αφορά καθόλου την τηλεόραση, τον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ. Η Νόνικα με έχει στηρίξει πάρα πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Και πιστεύω ότι θα παραμείνω φίλος της όσο με θέλει και μπορεί να με έχει ανάγκη και εκείνη. Η Νόνικα για μένα είναι ίσως από τις πιο τυχερές και από τις πιο σπουδαίες ηθοποιές που έχουμε στην Ελλάδα. Τυχερή είναι γιατί έχει την πολυτέλεια να μην παίζει κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι το να παίζει ένας ηθοποιός κάθε χρόνο αναγκαστικά οδηγεί την τέχνη του πολλές φορές στο χώρο της ευτέλειας. Και στη συνέχεια πιστεύω ότι η Νόνικα ίσως είναι πάλι από τις λίγες ηθοποιές που γνωρίζουν ότι απάνω στη σκηνή δεν μιλάμε ούτε κινούμαστε μόνο. Πάνω απ' όλα σκεπτόμαστε. Όταν δεν είναι πάνω στη σκηνή η Νόνικα Γαλινέα, τι άνθρωπος είναι? Είναι κυρία η Νόνικα. Κυρία με όλη τη σημασία της λέξεως. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς κρίνεται ουσιαστικά όχι μόνο από αυτά που κάνει, αλλά πάνω απ' όλα από τον πολιτισμό που φέρει. Ο καθένας μας έχει έναν προσωπικό πολιτισμό και αυτό είναι η σφραγίδα του. Ο πολιτισμός Νόνικας είναι υψηλού επίπεδου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κιμούλη, η Νόνικα Γαλινέα σας βλέπει. Θέλετε να της απευθύνετε ένα μήνυμα? Ξέρει πολύ καλά η Νόνικα ότι τα λόγια τα οποία αισθάνομαι, τα λόγια τα οποία θέλω να πω και έχουν σχέση με αυτά που αισθάνομαι για αυτήν είναι ουσιαστικά λίγα μπροστά σε αυτόν τον πλούτο σκέψεων που έχω όταν σκέπτομαι για το τι αισθάνομαι για την Νόνικα. Απλώς να είσαι καλά και να ξέρεις αυτό που είπα και πριν, ότι εγώ θα παραμείνω φίλος σου όσο με θες και με έχεις ανάγκη. Πόσο τον θέλετε και πόσο τον έχετε ανάγκη? Πάρα πολύ. Έχετε ανάγκη πάλι από τέτοιους φίλους? Πάλι συγκινηθήκατε. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Είπε κάτι σημαντικό, νομίζω, ο κύριος Γιώργος Κιμούλης. Ο πολιτισμός που φέρει ο καθένας επάνω την σφαγίδα του. Τι ωραία που μιλάει. Έχουμε έλλειψη πολιτισμού, προσωπικού πολιτισμού σήμερα? Αν έχουμε έλλειψη, να σας κάνω εγώ αυτή την ερώτηση? Εγώ θα σας την... Θα πασάρω πάλι, δεν θα σας απαντήσω, θα περιμένω τη δική σας απάντηση. Πιστεύω ότι αυτή είναι η τραγωδία μας. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Ας πούμε ότι φταίνει οι Τούρκοι. Όχι, γιατί να το αποδώσουμε εκεί, λέτε? Να το αποδώσουμε εκεί. Τότε δεν έχουμε ελαφρυντικά, γιατί... Φταίμε εμείς, εγώ θα έλεγα, κυρία Γαλινέα. Θα είμαι λίγο πιο, ίσως, σκληρή σε αυτό από εσάς. Φταίμε εμείς. Είναι ένας τόπος ταλαιπωρημένος. Και ένας τόπος ταλαιπωρημένος, ασφαλώς, δεν είναι τόσο εύκολο να βγάζει διαμάντια και εμείς έχουμε διαμάντια. Έχουμε. Μάλιστα. Μεμονωμένα διαμάντια. Ανθρώπους που προχώρησαν μόνοι τους. Επιμένετε εσείς αυτό. Ναι.
και για να επιμένετε τόσο, ναι, τόσο πολύ και με την εμπειρία που γιατί έχει. Γιατί όλοι εμείς μαζί είμαστε ένα χάλι. Ο καθένας από εμάς χώρια μπορεί να είναι κάποιος. Δεν τα προστατεύσαμε όμως αυτά τα διαμάντια. Αυτός μιλέθηκαν. Δεν τα σμιλεύσαμε εμείς ως κοινωνία. Πάντως, είναι δύσκολη η ζωή εδώ. Είναι δύσκολη. Δεν δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να ζήσει πολιτισμένα. Μάλιστα, να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε λίγο το ύφος μας. Είπε ο κύριος Κιμούλης ότι έχετε την πολυτέλεια να μην παίζετε συνέχεια. Ναι. Πολυτέλεια είναι για τον ηθοποιό. Βέβαια. Mm-hmm. Τι άλλο. Τι άλλο. Δηλαδή, πολύ σοφά τα είπε. Η ξεκούραση κάνει καλό. Κάνει καλό σε όλους βεβαίως, αλλά είναι ακόμη καλύτερη για εσάς. Για εσάς που δίνετε στο κοινό κάποια πράγματα. Και εσείς έχετε αυτή την πολυτέλεια. Δεν μπορείς να δίνεις συνέχεια. Δεν είσαι... αστείρετος πια. Έτσι δεν είναι. Χρειάζονται μεγάλες ανάσες, έτσι. Mm. Παίρνεις τίποτα, είναι το θέμα. Δίνεις. Παίρνεις. Από το κοινό τι παίρνεις, το χειροκρότημα. Όχι. Το χειροκρότημα είναι το αποτέλεσμα mm-hmm. αυτού που παίρνεις. Από την πρώτη στιγμή που αρχίζει η παράσταση, μέσα στα 3 πρώτα λεφτά, αισθάνεσαι αυτή την θεία επαφή. Θεία επαφή. Υπάρχει έντονη αμεσότητα. Σχέση εκείνη την ώρα, αμεσότητα. Έτσι. Αυτή είναι και η μαγεία του θεάτρου. Αποτείνεσαι και εισπράττεις. Κύματα. Από αυτά τα 30 χρόνια, τι σας έχει μείνει στο μυαλό, τι σας έχει έτσι αποτυπωθεί περισσότερο από αυτή την θεϊκή επικοινωνία, όπως τη χαρακτηρίσατε, του κοινού και εσάς. Κάτι συγκεκριμένο. Θέλω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση, δηλαδή, από ποια άποψη. Παίζετε, είστε στη σκηνή, αυτή τη στιγμή δημιουργείτε, έχετε τον δικό σας ρυθμό και κάτι γίνεται κάτω, στην πλατεία. Αυτό θέλω. Θυμηθείτε. Αυτό που νιώθω είναι ότι αυτό είναι το νόημα της ζωής μου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή το βιώνω και το εισπράττω. Σας έχει απευθύνει κανείς σε αυτά τα 30 χρόνια κάποιος από κάτω, κάποιος από το κοινό, να σας πει κάτι, να σας μιλήσει αυτή την ώρα? Πάρα πολλά πράγματα. Και την ώρα που παίζω κάνουν σχόλια, ναι, ναι, τα οποία πολλές φορές είναι και πολύ κολακευτικά. Θα πιάνετε με τα αυτή σας εσείς βεβαίως. Τα οποία νομίζουν ότι εσείς δεν ακούτε. Δεν είμαι σίγουρη ότι το... Μάλλον προσπαθούν να είναι σίγουροι ότι θα το ακούσω. Από γυναίκες ή από άνδρες έγινε τα σχόλια περισσότερο, κυρία Γαλινέα? Από άνδρες. Από άνδρες. Δεν είναι τυχαίο ότι και εμείς όλοι όσοι μιλήσαν επιλέξαμε να είναι άνδρες, έτσι, Άκη? Είναι. Νομίζω ότι είναι ευνόητο το γιατί, έτσι. Άλλωστε για μια κυρία, ποιος θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα από έναν άντρα. Ναι. Ναι, το λέτε και δεν το λέτε. Όχι, όχι, θα μπορούσε να μιλήσει και μια γυναίκα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη γυναικεία συναισθηματική προσφορά, για όνομα του Θεού. Θα μπορούσα να σκεφτώ κάποιες γυναίκες που θα ήταν πολύ ευτυχείς να μιλήσουν για μένα και που τις εκτιμώ βαθύτερα και τους βγάζω στο καπέλο. Αλλά... Ποια γυναίκα θα ξεχωρίζετε ως την καλύτερη φίλη σας μέχρι τώρα? Μέσα στο θέατρο. Όχι, στη ζωή μέσα σας. Στο θέατρο, τη Λίδα Τασοπούλου. Εκτός θέατρου... Τι να σας πω τώρα, ονόματα τα οποία δεν... Με τις κόρες σας είσαστε φίλες? Πολύ. Τις έχετε κοντά σας? Δηλαδή θα πείτε κάτι που σας απασχολεί, θα διαλέξετε μία από τις τρεις για να τις πείτε ένα πρόβλημά σας? Ναι. Ασφαλώς. Και το αντίθετο, θα τρέξουν στη μαμά να πούνε ένα πρόβλημα? Ελπίζω. Ελπίζω. Μάλιστα. Δηλαδή, μας λέγατε πριν ανοίξουν τα φώτα της εκπομπής ότι μία από τις κόρες σας διαπρέπει αυτή τη στιγμή στο θέατρο. Έτσι, έχει πάρει 2 βραβεία. Δεν είναι κακό να το πούμε. Η μικρότερη. Ποια είναι και πού τα πήρε τα βραβεία? Έκανε μια ταινία, Σταγόνα στον ωκεανό, της Αλεξανδράκη ταινία, η οποία, Ελένη Αλεξανδράκη, η οποία βραβεύτηκε σε πάρα πολλά φεστιβάλ ξένα. Και η Αμαλία βραβεύτηκε πρώτα στη Γερμανία και τώρα, πριν από λίγες μέρες, στην Ισπανία.
Αυτή η δε συγκεκριμένα η ταινία κόπηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Α, βραβεύτηκε έξω και κόπηκε εδώ. Ναι, συνηθισμένα πράγματα. Εντάξει. Μάλιστα, κανείς δεν χάνεται. Η μαμά νιώθει ικανοποίηση. Μα τώρα τι είναι άλλο ερώτηση. Μπορεί να νιώσει. Είναι ερώτηση. Μάλιστα. Άκη, τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ θα ρωτήσω αν. Μια και μιλάμε για τις κόρες της κυρίας Γαλινέα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα θέλατε, αν ποτέ σας ρωτούσαν, θα τους λέγατε να μην ανέβουν στη σκηνή του θεάτρου. Ποτέ. Γιατί να μην ανέβουν, να μην νιώσουν αυτό. Ξέρετε, που έχω νιώσει εγώ. Υπάρχει μια παράδοση στις ελληνικές οικογένειες. Ή και πολύ παραπάνω από μένα, αν έχουν την τύχη να φτάσουν, και είμαι σίγουρη θα φτάσουν πέρα από μένα. Υπάρχει μια παράδοση πάνω στις ελληνικές οικογένειες. Οι γονείς συνήθως λένε ότι το παιδί μου δεν θέλω να γίνει σαν και εμένα. Είπαμε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχει σχέση με την οικογενειακή παράδοση. Το επιβεβαιώνει συνεχώς. Το επιβεβαιώνει συνεχώς. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, ναι, άλλη μόνο. Άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς εδώ, στο σπίτι της κυρίας Γαλινέα, σε λίγα λεπτά.